Και σήμερα λοιπόν η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πραγματοποίησε ελέγχους στιγματοληπτικούς και θελοντικούς στην πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Η διαδικασία είναι απλή. Όσοι επιστρέφουν από τα νησιά και το επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν αυτοβούλο στη μονάδα που έχει στήσει η Περιφέρεια και να υποβληθούν στο τεστ για τον κορονοϊό. Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά και τα αποτελέσματα αποστέλλονται μέσω email εντός μίας ημέρας. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3.000 έλεγχοι. 300 έγιναν μόνο την Κυριακή, εκ των οποίων οι 200 ήταν στο λιμάνι του Πειραιά και οι 100 στο λιμάνι της Ραφίνας και οι 300 βγήκαν αρνητικοί, οι έλεγχοι, τα αρνητικά τα αποτελέσματα. Ενώ να σου πω ότι στόχος είναι μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή να φτάσουν τους 5.000 ελέγχους. Κλείνοντας, να σου πω ότι η κίνηση στα δύο λιμάνια είναι αυξημένη και σήμερα και από αυτούς που φεύγουν με τα 17 δρομολόγια από τον Πειραιά και με τα 9 από την Ραφίνα, αλλά και από αυτούς που επιστρέφουν, καθώς μόνο χτες επέστρεψαν στον Πειραιά και στη Ραφίνα 25.000 ταξιδιώτες, Δέσποινα. Λάπα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.